Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι ο σκοπός του Ελληνικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας είναι αυτή η αλληλοενημέρωση των Ελλήνων οφθαλμιάτρων, η περαιτέρω επιμόρφωσή τους, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που δεν είναι ένα δασκαλικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει αλληλοενημέρωση. Η γνώση μεταδίδεται δωρεάν. Αυτό είναι το μήνυμα του Ελληνικού Κολεγίου Οφθαλμιάτρων. Ο κάθε οφθαλμίατρος έχει τη δυνατότητα στο Κολέγιο Οφθαλμιάτρων να εγγραφεί μόνος του, χωρίς εισηγητές. Είναι ένας νέος θεσμός για τα ελληνικά δεδομένα, με πρότυπο τα οφθαλμολογικά κολέγια της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλοασίας, όπου έχει σκοπό να κωδικοποιήσει τις ανάγκες, τους στόχους και τις επιθυμίες του σύγχρονου Έλληνα ιδιώτη οφθαλμίατρου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη συμμετοχή του Κέντρου Όρασης Υπήρου στην ίδρυση του Κολεγίου Ελλήνων Οφθαλμιάτρων. Το Κολέγιο, πιστό στις αρχές και στους καταστατικούς του στόχους, κάνει πράξη στην αποκέντρωση και απευθύνεται στους επαγγελματίες οφθαλμίατρους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις νεότερες εξελίξεις γύρω από το γνωστικό τους αντικείμενο. Δημιουργήθηκε από καταξιωμένους οφθαλμιάτρους του ιδιωτικού τομέα που όραμα έχουν να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στην οφθαλμολογία στην Ελλάδα. Φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει καταρχήν τον νέο συνάδελφο οφθαλμίατρο, να του δώσει περισσότερη εκπαίδευση και μεγαλύτερες ευκαιρίες στην εργασία. Το κολέγιο λοιπόν έρχεται συνενώνοντας τα περισσότερα κέντρα οφθαλμολογικά της χώρας να παράσχει δυνατότητα άσκησης των δεξιοτήτων τους σε συναδέλφους από τη μία μεριά, από την άλλη τη μεριά να τους δώσει την ευκαιρία να μάθουν νέες τεχνολογίες, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και το κυριότερο απ' όλα να μπορέσει το κολέγιο να ελαττώσει το κοστολόγιο συντήρησης, διατήρησης και ύπαρξης ενός οφθαλμιάτρου. Δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον νέο και τον παλαιό οφθαλμίατρο να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, το Ελληνικό Κολέγιο Οφθαλμολογίας προέκυψε ως μια ανάγκη μέσα από τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες 10-15 πολύ καταξιωμένων Ελλήνων οφθαλμιάτρων στο χώρο τους. Πιστεύω ότι μέσα σε μια εποχή που υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και πάρα πολλά συνέδρια, το κολέγιο ίσως δοκιμαστεί σαν τον τρόπο που όλοι οι Έλληνες οφθαλμίατροι, που ο καθένας χωριστά δείχνει τεράστια καταξίωση και πολλοί από εμάς ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τεχνολογία, με καινούργιες εξελίξεις, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατηδίαν εμπειρία, πείρα και γνώση, έτσι ώστε να σε συνεργασία μεταξύ μας να τη φέρουμε σε ένα επόμενο επίπεδο. Σκοπός του Κολεγίου είναι να τους δώσει βήμα να ακούσει τις ανησυχίες τους, ειδικά του νέου οφθαλμίατρου, εντός ενός ιδιαίτερα δυσμενούς κλίματος που έχει διαμορφωθεί πλέον στη χώρα μας. Βασικοί άξονες προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο είναι δύο. Πρώτα απ' όλα η συνεχής εκπαίδευση. Πέρα από υψηλού επίπεδου επιστημονικές ημερίδες, το κολέγιο σκοπεύει να δημιουργήσει και ένα site που θα προσφέρει γνώσεις σε όλους τους συναδέλφους. Επιπρόσθετα, σκοπεύουμε να θεσπίσουμε κλινικά fellowships για τους νέους συναδέλφους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευθούν σε τομείς των ενδιαφερόντων τους. Ακόμα περισσότερο φιλοδοξεί να θέσει καινούρια standards και πολύ ψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια και τη χειρουργική θεραπεία των οφθαλμολογικών ασθενών. Αν αυτός ο στόχος επιτευχθεί, τότε θα έχει εκπληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος από τη δύσκολη αποστολή του. Το iClinic αναλαμβάνει πάντα υπό την αιγίδα του Κολεγίου να εκπαιδεύει 12 οφθαλμιάτρους τον χρόνο στην διαθλαστική χειρουργική, εξασφαλίζοντάς τους τουλάχιστον 50 χειρουργικές πράξεις στον καθένα. Η εξειδίκευση θα γίνεται δωρεάν. Τα πιστοποιητικά θα δίδονται από το Κολέγιο υπό την έγκριση του Κολεγίου Οφθαλμιάτρων. Πιστεύουμε ότι με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Περισσότερα συνέδρια, περισσότερα fellowships για τους νέους συναδέλφους και δίνοντας μεγάλες ευκαιρίες στην εργασία τους. Όλοι μαζί, οι παλιότεροι με την εμπειρία τους και οι καινούργιοι συνάδελφοι με τον ενθουσιασμό τους, να σταθούμε όλοι αρρωγοί στην καινούργια προσπάθεια που ξεκινάει τώρα.
Είναι γνωστό ότι σήμερα με πολύ μεγάλη δυσκολία γνώσεις που αποκτώνται από γιατρούς νέους οι οποίοι πηγαίνουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό στην πραγματικότητα χάνεται εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ασκήσουν έγκαιρα τα όσα μάθανε. Υπάρχει μια ημιπερίοδος ζωής της γνώσης την οποία εγώ προσωπικά προσδιορίζω στο εξάμηνο και μετά από αυτό οι γνώσεις είναι περίπου το 50% των όσων ήξεραν όταν πρωτοήρθαν. Δεν ξανανακαλύπτεται το τροχός εδώ, απλώς ουσιαστικά επειδή οι περισσότεροι ιδρυτές του κολεγίου έρχονται από το εξωτερικό, από το δυτικό κόσμο, έχουν ζήσει πώς λειτουργεί ένα κολέγιο, απλώς θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε στις δικές μας ανάγκες και στα ελληνικά δεδομένα και στο νέο οικονομικό πλαίσιο το καλύτερο δυνατόν προς όφελος της ποιότητας, της ασφάλειας και του ευζήν του μέσου Έλληνα ασθενή. Είναι απόλυτα σαφές πως χρειάζεται δουλειά, καλή πίστη και συμμετοχή όλων μας για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να συμπορευτείτε στην προσπάθεια αυτή, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μας αυτή συνάντηση και θέλουμε να μοιραστείτε τον ενθουσιασμό μας για να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για την οφθαλμολογία στην Ελλάδα.